Ο κύριος Δεβλέτ Μπατσελή, κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Εθνικιστικού Κόμματος Τουρκίας, που ό,τι έχει εξτομίσει και απειλές κατά Ελλάδος, δεν έχουν προηγούμενο. Τώρα δοθήσεις της επικαιρότητας, έγραψε στο Twitter. Τα βλέπετε στα πλάνα. Διαβάζω λοιπόν, γιατί γράφει οργισμένος. Το κόμμα της εθνικιστικής κίνησης απορρίπτει εντελώς την κατηγορία περί δήθεν, για να πω, τονίας γενοκτονίας και καταδικάζει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που εξέφρασε αυτή την κατηγορία. Η δήλωση Biden περί γενοκτονίας είναι άκυρη και ταυτόχρονα αποτελεί πολιτική ανοησία και ανηθικότητα. Δείτε όμως τα πλάνα, τα κρανία εκεί. Έφτασε πια το σταυροδρόμι του αποχωρισμού με μια χώρα γνωστή ως σύμμαχο. Για φανταστείτε, απειλεί ότι θα τους αποχαιρετήσει η Τουρκία τους Αμερικάνους. Συνεχίζει. Θυμόμαστε ότι από τους προηγούμενους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, στις 22 Απριλίου του 1981 είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «αρμενική γενοκτονία». Τώρα πάλι τα ίδια ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζο Μπάιντεν, κρατώντας, προσέξτε εδώ, κρατώντας τη βρώμικη υπόσχεση που έδωσε προεκλογικά στο αρμενικό λόμπι, ανέφερε ότι τα γεγονότα του 1915 ως γενοκτονία. Τη στιγμή, ξανατονίζω, που διεθνή συνέδρια διοργανώνει ο πρόεδρός του για να τον λυπηθούν πως απολέστη δίκαια ή άδικα κλπ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία.